Διακροατές της Παγκόσμιας Φωνής μας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδος, έχουμε επικοινωνήσει, έχουμε κάνει επικοινωνία με τον Τζόναθαν Κωνσταντίν, τον Τζόναθαν Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις αμερικανικές εκλογές και θα μας εξηγήσει τα όσα ανεξήγητα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τζόναθαν, σε καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην Παγκόσμια Φωνή μας. Καλησπέρα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τον ΗΠΑ Ελληνικό Παράρτημα, το οποίο είμαι πρόεδρος από το 2019. Από το πρόεδρος και πράγματι, όχι μόνο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδος, στην Ελλάδα δηλαδή, εκπρόσωπος, αλλά είσαι και ο πρόεδρος ενός γεωστρατηγικού Ινστιτούτου Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακριβώς, το οποίο όμως λειτουργεί υπό την αιγίδα του κόμματος και έχει ως σκοπό να ενημερώνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τον ΗΠΑ, για τις εξελίξεις στην εγγύσατα Ανατολή, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Τζόναθαν, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσεις το αμερικανικό σύστημα εκλογών που έλεγα προηγουμένως ότι όσες φορές έχω ασχοληθεί έχω πέσει πάνω σε τοίχο, ενώ αρχίζω να το καταλαβαίνω, μετά αρχίζω να μην το καταλαβαίνω και τέλος μπερδεύομαι. Ναι, μόλις θα αναφερθεί το θέμα του ranked choice, εκεί αρχίζουμε και τα βρίσκουμε μπαστούνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι κάθε... Πόσες πολιτείες έχουμε? 50, έτσι? Ναι, 50. Έχουμε όμως και τις κτήσεις, τις αμερικανικές κτήσεις, Σαμόα, Πορτορίκο, είναι κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν ένα ιδιότυπο καθεστώς, αλλά συμμετέχουν. Ωραία. Στο... Αλλά πάντως υπάρχουν πολιτείες που διαφέρουν από τις άλλες στο εκλογικό του σύστημα, έτσι? Όλες οι πολιτείες διαφέρουν η μία από την άλλη. Και ο πρώτος διαχωρισμός που θα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε απολύτως κατανοητοί είναι ότι οι εκλογές χωρίζουν. Καταρχάς στην Αμερική οι εκλογές είναι πάρα πολύ συχνές, ειδικά για τους κατοίκους Αμερικής, καθότι γι' αυτό ίσως να μην το γνωρίζουμε, διότι οι κάτοικοι του εξωτερικού, αυτοί που ψηφίζουν μόνο στις ομοσπονδιακές εκλογές, ψηφίζουν πολύ λιγότερο. Η Αμερική έχει το λεγόμενο ομοσπονδιακό σύστημα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι 51 πολιτείες συμμετέχουν σε μια χώρα. Διατηρούν την αυτοτέλειά τους σε όλα σχεδόν τα σημεία πλην της εθνικής άμυνας, των διασυνοριακών μεταφορών μεταξύ τους, δηλαδή εθνικές οδοί και τέτοια, της κυβερνοασφάλειας τέλος πάντων αυτών, ούτε καν η εκπαίδευση, η υγεία, όλα αυτά ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτιών. Δηλαδή υπάρχουν 51 ξεχωριστά κράτη τα οποία συμφωνήσανε, διότι ουσιαστικά πρόκειται περί μικρών κρατών, αυτό είναι το ομοσπονδιακό σύστημα, συμφωνήσανε να εκχωρήσουν σε μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση ένα μικρό τμήμα των αρμοδιοτήτων του. Ομοσπονδιακό σύστημα έχουν πάρα πολύ λίγες χώρες στον κόσμο και ουσιαστικά αυτό εφευρέθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος εφήρμοσε το ομοσπονδιακό σύστημα στην Ελβετία, στα Καντόνια. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο καντόνια είναι οι πολιτείες της Αμερικής. Ακριβώς. Ναι. Είναι η απόλυτη εξίσωση. Μάλιστα. Άρα, σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα υγείας, σε θέματα... δηλαδή, ό,τι δεν προβλέπει ρητά το Αμερικανικό Σύνταγμα να ανήκει στην αρμοδιότητα του ομοσπονδιακού κράτους που εδρεύει στη Washington DC και η οποία μάλιστα είναι μια ιδιαίτερη μορφή... γεωγραφική, δεν συμμετέχει στις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, ό,τι διατηρεί ρητά το Αμερικανικό Σύνταγμα ανήκει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ό,τι δεν αναφέρεται, υπάρχει τεκμήριο αρμοδιότητας των επιμέρους πολιτιών, οι οποίες να σημειώσουμε ότι έχουν δική τους βουλή, δικό τους κυβερνήτη, δικά τους όργανα και αποφασίζουν για το μείζον των θεμάτων που αφορούν τους Αμερικανούς πολίτες. Συγγνώμη, φορολογία είναι διαφορετική? Ακριβώς. Υπάρχουν πολιτείες όπως η Φλόριντα που η φορολογία εισοδήματος είναι σχεδόν μηδενική και υπάρχουν πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη όπου η φορολογία είναι εξοντωτική.
Επίσης το θέμα του ΦΠΑ. Δηλαδή ανταγωνίζονται μεταξύ του, ανταγωνίζονται Τζόναθαν οι πολιτείες ρίχνοντας ή αυξάνοντας τους φορολογικούς συντελεστές αν θέλουν να προσελκύσουν επενδύσεις. Κοιτάξτε, είναι θέμα μοντέλου. Στις κόκκινες πολιτείες, δηλαδή αυτές που επικρατεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή φορολογία. Αντίθετα, στις μπλε πολιτείες που υπάρχουν οι δημοκρατικοί, η φορολογία είναι εξοντοτική. Και παίρνω το παράδειγμα της Καλιφόρνια και της Νέα Υόρκης. Πάντως, οι κόκκινοι είσαστε εσείς, έτσι. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι, στην Αμερική το κόκκινο χρώμα και το σήμα του ελέφαντα είναι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και το μπλε ή το σήμα του Γαϊδάρου είναι το σήμα του Δημοκρατικού Κόμματος. Τώρα που είπες για το σήμα του Γαϊδάρου, τον ελέφαντα το καταλαβαίνω. Το Γαϊδάρο γιατί τον επιλέξαν το Δημοκρατικό Κόμμα? Αυτά ανάγονται στην... είναι η, υποτίθεται η υπομονή. Α, του υπομονή, κράτους σωστά, του Νότου. Σωστά, ναι. Υπομονή. Να θυμίσουμε το εξής, ότι τα δύο κόμματα χωρίστηκαν περίπου τη δεκαετία του 1850, πριν τον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο, για ένα πολύ βασικό λόγο, ότι η Δημοκρατική ήταν υπέρμαχη της δουλείας, στις 13 πολιτείες του Νότου, οι οποίες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την Ένωση και να ακριβώς λόγω του θέματος της δουλείας των μαύρων. Και μάλιστα είναι ένα πολύ φεδρό ότι κατηγορούμεθα εμείς ως ρατσιστές από ένα κόμμα το οποίο μέχρι και τη δεκαετία του 60 ήθελε τις φυλετικές διακρίσεις και την καταπίεση του μαύρου πληθυσμού της των ΗΠΑ. Αλλά ας πάμε λίγο, επειδή αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι το θέμα, στα διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο που θα πρέπει να διαχωρίσουμε είναι το εξής, ότι όλοι ακούμε για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Και τώρα, πρόσφατα, όλοι μιλάμε για τις προκριματικές. Ναι, στο σημείο αυτό να πω για τους ακροατές, αυτό το έχω καταλάβει πλήρως, ότι όποτε έχετε εκλογές στην Αμερική, πρέπει πρώτα ο κάθε υποψήφιος να κερδίσει το χρήσμα του κόμματός του, άρα μετέχει σε εκλογές, και μετά να νικήσει τον αντίπαλο. Δηλαδή ο αρχηγός κάθε κόμματος πρέπει κάθε φορά που θα πάει σε εκλογές πρέπει να ξανακερδίσει την αρχηγία. Όχι μόνο ο αρχηγός κάθε κόμματος, αλλά και οι υποψήφοι τους οποίους κατεβάζει το κόμμα σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Παράδειγμα. Α, και οι υποψήφοι πρέπει να κερδίζουνε. Και οι υποψήφοι δήμαρχοι και οι υποψήφοι γερουσιαστές και οι υποψήφοι βουλευτές. Δηλαδή τίθενται ενώπιον της λαϊκής ψήφου. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ποιος ψηφίζει ποιον? Διότι υπάρχει μια γενική πρόβλεψη ότι όταν εγγράφεσαι στους καταλόγους των ψηφοφόρων, και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε, στην Αμερική η συμμετοχή στις εκλογές είναι εντελώς εθελοντική. Δεν είσαι υποχρεωμένος ούτε να ψηφίσεις, ούτε να εγγραφείς ως ψηφοφόρος. Μπορεί να απέχεις εντελώς από τα πολιτικά δρόμενα. Όμως, εάν αποφασίσεις να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα, έχεις τη δυνατότητα, προσέξτε το λέω, τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση, να δηλώσεις σε ποιο κόμμα ανήκεις, όχι για να φανερωθεί η ψήφος σου. Μακράν, διότι μπορεί να είσαι, να έχεις δηλώσει ότι είσαι δημοκρατικός και να ψηφίσεις άνετα τον Τραμπ στις εκλογές, αλλά ψηφίζεις, δηλώνεις την επιλογή σου του κόμματος έτσι ώστε να σου αποσταλούν τα εσωκομματικά ψηφοδέλτια ή να έχεις τη δυνατότητα να ψηφίσεις για τις εσωκομματικές εκλογές την ώρα της ψηφοφορίας. Καλά, και εδώ μπορεί να είσαι γραμμένος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Μυστικές είναι οι ψηφοφορίες. Όχι. Όταν θα πας στην Αμερική και έχεις γραφτεί ως μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προκριματικές εκλογές, το τονίζω, στις προκριματικές, δεν μπορείς να ψηφίσεις υποψήφιο του Δημοκρατικού. Έλα όμως που υπάρχουν και εξαιρέσεις. Συγγνώμη, εάν εγώ ήθελα να ψηφίσω Δημοκρατικούς και είχα γραφτεί ότι θα ψηφίσω, εγγράφεσαι δηλαδή για να ψηφίσεις, υπάρχουν κατάλογοι. Ναι. Ναι. Οι ψηφοφόροι. Εδώ υπάρχει όμως και το μυστικό. Ότι δεν είσαι υποχρεωμένος κάθε φορά που γράφεσαι να δηλώνεις το ίδιο κόμμα. Μπορείς να δηλώσεις τον Ιανουάριο ότι είσαι με τους Δημοκρατικούς και να ψηφίσεις στις
εσωκομματικές αλλά μετά στις επόμενες προγραμματικές την επόμενη τετραετία να δηλώσει αντίθεση με τους Ρεπουμπλικάνους. Συνήθως, Τζόναθαν, πότε δηλώνει ένας, δηλαδή τώρα στις προγραμματικές που είχατε, ανάλογα εγώ έπρεπε, με την πολιτεία, εγώ, ανάλογα πες, με την μου, πολιτεία, πες μου ένα παράδειγμα μιας πολιτείας, πότε πρέπει να γράφεις και πότε ψηφίζεις. Λοιπόν, στο New Hampshire, λοιπόν, μπορείς να δηλώσεις αλλαγή κόμματος την ημέρα των εκλογών. Λοιπόν, εκεί που ήσουν, βεβαίως, μπορείς, και αυτά επειδή αλλάζουν από πολιτεία σε πολιτεία, αυτό το είδαμε και στα αποτελέσματα των προγραμματικών, όπου δηλαδή η κυρία Χέλη πήγε καλά. Είναι η αντίπαλος του Τραμπ. Ναι, μάζεψε ψήφους από το αντίπαλο κόμμα. Μάλιστα. Και αντίστοιχα. Άρα στην Ελλάδα, Τζόναθαν, στην Ελλάδα, εάν είσαι κάτι τέτοιο, αυτοί που δεν χωνεύαν ένα κόμμα θα πηγαίναν να ψηφίζουν τον αντίπαλό του, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα πιστεύω ότι γίνεται σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό στην Αμερική, πιστεύεις? Κοιτάξτε, σε αυτή την εκλογική κούρσα, επειδή παρακολουθήσαμε πάρα πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα σε απόλυτους αριθμούς και όχι μόνο σε ποσοστά, δηλαδή πολλές φορές ένα ποσοστό μπορεί να είναι πολύ, δηλαδή όταν έχεις μια αποχή. Ένα ποσοστό είναι εντελώς πλασματικό. Τι ποσοστό ψηφίζεις στην Αμερική, ας πούμε στις προκριματικές, τι ποσοστό? Το 40%, το 30%, το 20%? Περιέργως πως, σε απόλυτους αριθμούς, συγκρίνοντας με προκριματικές του παρελθόντος αλλά και με τις προεδρικές του 2020, διαπιστώσαμε ότι στο δικό μας κόμμα, στο Ρεπουμπλικανικό, περίπου 70% ψήφισαν και στις προκριματικές υπέρ του Προέδρου Τραμπ. Το 70%? Το 70%. Αυτό που ψηφίσανε στις... Ναι, σας λέω μέσος όρος, έτσι. Ναι. Και πάντα μιλάμε για τις εκλογές όπου γινόντουσαν με το σύστημα της γενικής λαϊκής ψήφου, διότι υπάρχει και το σύστημα του κόκκους, αν θέλετε να σας εξηγήσω. Εδώ αρχίζουμε να μπερδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, επειδή πολλοί με ρωτάνε τι είναι αυτό το κόκκους, παιδιά. Yeah. Λοιπόν, το κόκκους είναι το εξής, ότι γίνονται εκλογές στα κομματικά γραφεία των Δημοκρατικών, των Ανεξαρτήτων, των Ρεπουμπλικάνων και εμφανίζονται εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος με τις ταυτότητές τους και λένε είμαι εδώ και ψηφίζω υπέρ του τάδε υποψηφίου. Πάντα μιλάμε για προκραματικές. Ναι. Περίπου το 1/4 των πολιτιών χρησιμοποιεί αυτό. Και παράδειγμα, πρέπει να είσαι μέλος, να είσαι γραμμένο σε ένα κόμμα για να μπορέσει. Να είσαι εγγεγραμμένο μέλος ενός κόμματος. Συνήθως πώς είναι τα εγγεγραμμένα μέλη, έτσι, για να είσαι μια πολιτεία, ας πούμε. Δηλαδή... Κοιτάξτε, αυτό μου ζητάτε για μια απάντηση σε απόλυτους αριθμούς που εξαρτάται από την... Ενώ λίγοι είναι μερικές χιλιάδες είναι που αποφασίζουν. Είναι λιγότεροι από το σύνολο αλλά αυτοί είναι και οι πιο ένθερμοι, α πούμε, βαμμένοι οπαδοί. Αυτοί που κρατάνε σημαίες. Αυτοί που κρατάνε σημαίες και θεωρούν... βέβαια, εάν δείτε σε απόλυτους αριθμούς τα κόκκους των Δημοκρατικών και τα κόκκους των Ρεπουμπλικάνων, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, ειδικά σε αυτές τις εκλογές, τις φετινές, επειδή ακριβώς υπάρχει τέτοια δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση, τα κόκκους των Δημοκρατικών ήταν τρεις στο κόκκους. Ναι, καλά, είναι και η κυβέρνηση. Όσο να είναι η αντιπολίτευση, πάντα στις εκλογές εμφανίζεται πιο δυνατή. Όχι απαραίτητα. Εάν η κυβέρνηση πήγαινε καλά, θα ήταν το ακριβώς ανάποδο. Εδώ υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι η κυβέρνηση Biden έχει πιάσει ιστορικό πάτο, όχι απλά σε σχέση με τα τεκτενόμενα των ΗΠΑ, αλλά ιστορικό πάτο σε σχέση με τα παγκόσμια τεκτενόμενα. Είναι γι' αυτό που έλεγες ότι μόλις πάμε τελικά στις εκλογές του Νοεμβρίου μπορεί να έχουν αλλάξει ηγέτη, έτσι, να πάνε με άλλον. Κοιτάξτε, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι, και εδώ είναι πάλι, προκαταλαμβάνω ένα ερώτημα που θα θέσεις. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά του Ρεπουμπλικανικού με το Δημοκρατικό Κόμμα. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι δέσμιο να υποστηρίξει τον υποψήφιο που θα τύχει της εμπιστοσύνης του λαού. Το Δημοκρατικό Κόμμα, με βάση το καταστατικό του, ενδεικτικά θα λάβει μόνον την ψήφο του λαού. Δεν είναι υποχρεωμένο με βάση το καταστατικό να κατεβάσει αντίπαλο να κατεβάσει
υποψήφιο αυτόν τον οποίο έχει επιλέξει ο λαός. Βέβαια, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ίσως και ψηλά γράμματα αυτή τη στιγμή, καθότι μπορεί ομένο ο κύριος Μπάιντεν να έχει εξασφαλίσει την απόλυτη στήριξη των ελάχιστων μελών του Δημοκρατικού Κόμματος που κατέβηκαν σε εκλογές να το ψηφίσουν. Αλλά να μην ξεχνάτε το εξής, το Δημοκρατικό Κόμμα απέκλεισε από τις εκλογές τον κύριο αντίπαλο του Μπάιντεν, όχι με προσφυγήσει λαϊκή ψήφο, αλλά με τακτικισμούς. Και μιλάω για τον RFK, τον ανιψιό του Κένετι, ο οποίος πάει σφαίρα στις δημοσκοπήσεις και κατεβαίνει πλέον ως ανεξάρτητος, ενώ είχε ξεκινήσει και είχε υποβάλει αίτηση να συμπεριληφθεί στις λίστες του Δημοκρατικού Κόμματος ως υποψήφιος. Του απέκλεισαν πραξικοματικά την αίτηση και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να κατέβει ως ανεξάρτητος. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιο βαθμό θα κόψει και άλλες ψήφους του Δημοκρατικού Κόμματος, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, καθά εκλογικά υπολογίζουμε ότι αν θα πάρει 5% από τους Ρεπουμπλικάνους, θα πάρει 95% από τους Δημοκρατικούς. Άρα σίγουρα ένα 3 έως 8% θα το κόψει από τους Δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με την Στάιν, την εκπρόσωπο των οικολόγων που υπολογίζουμε να κόψει κι άλλο ένα, θα συμβεί αυτό που συνέβη και επί Ρίγκαν. Δηλαδή θα υπάρχει μια πανελευθερία. Όπως το λέτε στα αγγλικά, landslide. Έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τα ποσοστά της ανεξάρτητης ψήφου, που μπορεί να μην είναι πάνω από 10%, αλλά είναι και το μπαλαντέρ στη ΣΥΠΑ, και παίζει πολύ χοντρά σε κάποιες πολιτείες οι οποίες είναι borderline, swing state, και μην ξεχάσουμε το εξής. Και φαντάζομαι ότι πάλι θα προκαταλάβω την ερώτησή σου. Τι γίνεται τι είναι αυτό το άτιμο το εκλεκτορικό σύστημα? Όπου τελικά μπορεί κάποιος, τελικά στις εκλογές του Νευρίου, μπορεί κάποιος να πάρει περισσότερες ψήφους Αμερικανών πολιτών στη λαϊκή ψήφο και τελικά να βγάλει και να έχει λιγότερους εκλέκτορες. Αυτό πια με ξεπερνάει. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ απλό αν το σκεφτείτε. Έχουμε λοιπόν 51 κράτη, ναι, τα οποία έχουν συμφωνήσει εγγράφως στο Αμερικανικό Σύνταγμα να συμμετέχουν σε μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ας. Κανένα από αυτά τα εντός εισαγωγικών κράτη δεν δέχεται να περιορίσει την αυτονομία του και ανάλογα με κάθε 10 χρόνια έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, του απονέμονται σε κάθε πολιτεία. Το κατάλαβα. Κάποιοι βουλευτές και κάποιοι γεωργοί. Το κατάλαβα. Το μέτρο είναι διαφορετικό σε κάθε πολιτεία. Οπότε μπορείς να βγάλεις εκλέκτορες που έχουν μεγάλο μέτρο. Ναι, κατάλαβα. Μπράβο. Έλα όμως που η τελευταία απογραφή πήρε και υπόψη τις 15 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες, οι οποίοι θεωρούν κάτοικοι τον ΗΠΑ. Και υπήρξε μεγάλος καυγάς της ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα ακριβώς για αυτό το θέμα. Διότι οι έδρες κατανέμονται με το συνολικό πληθυσμό, ανεξαρτήτως αν είναι Αμερικανοί υπήκοοι ή όχι. Και εδώ έχουμε παράνομους μετανάστες ή με πράσινες κάρτες, οι οποίοι είναι κυρίως σε μπλε πολιτείες, οι οποίοι αυξήσανε την εκπροσώπηση αυτών των πολιτείων σε σχέση με τις περιοχές που μένουν αμιγώς Αμερικανοί. Προσέξτε, όταν λέω που σημαίνει ότι ένας εκλέκτορας για να βγει παίρνει πολλές περισσότερες ψήφους από έναν εκλέκτορα άλλης πολιτείας. Ακριβώς. Προσέξτε, η Καλιφόρνια, αν θυμάμαι καλά, έχει 70. Το Άινταχο έχει 5, 10, χρησιμοποιώ ένα τυχαίο. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, θα ρωτήσουν το εξής. Ωραία, το Άινταχο πόσες πια έβγαλε, κόκκινη ή μπλε? Και εδώ υπάρχει και το εξής. Πάλι ανάγεται στο θέμα της αρμοδιότητας κάθε πολιτείας, γιατί κάθε πολιτεία αποφασίζει τη διαδικασία και τον εκλογικό νόμο που θα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες της. Η Καλιφόρνια λοιπόν λέει ότι εγώ θα κατανείμω τους εκλέκτορές μου
αναλογικά. Υπάρχουν όμως πολιτείες που λένε ότι winner takes all. 10 εκλέκτορες. Ποιος είναι πρώτος, παίρνει και τους 10. Είναι το πλειοψηφικό σύστημα. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή μεικτό σύστημα. Οπότε, οπότε και εάν πάρεις και τους 10 ο πρώτος, όλες οι ψήφους του άλλου κόμματος πάνε χαμένες. Δεν μετριούνται παρόλο που τις πήρε. Ναι. Ακριβώς. Βέβαια δεν είναι πολλές πολιτείες. Ναι, αλλά κάνουν, κάνουν τη διαφορά όμως. Κάνουν τη διαφορά. Και μετά έχουμε το Παλαβό, το καινούργιο, που εφαρμόστηκε πρόσφατα. Όταν λέω πρόσφατα, πριν από 10-15 χρόνια. Είναι το λεγόμενο Rank Choice System. Ναι, για πες μας, τι είναι αυτό. Ναι, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω, επειδή είναι ραδιοφωνικός χρόνος, όσο μπορώ πιο κατανοητά. Εκεί δεν ψηφίζεις ένα άτομο. Σου λένε στο ψηφοδέλτιο ποιον θέλεις πρώτο, ποιον θέλεις δεύτερο, ποιον θέλεις τρίτο. Και σε περίπτωση που ο πρώτος δεν πάρει το 51% της πλειοψηφίας, περιέργως πώς βγαίνει ο δεύτερος. Μισό λεπτό. Σου λένε ποιον θέλεις πρώτο και ψηφίζουν όλοι πρώτο, δεύτερο, και τρίτο. Ψηφίζουν όλοι ότι εγώ πρώτο είναι ο Γιάννης. Αν ναι, πρώτος, Γιάννη, αν δεν βγει ο Γιάννης να έρθει ο Κώστας, ναι, και αν δεν βγει ο Κώστας να βγει ο Γιώργος. Ωραία. Λοιπόν, ο Γιάννης δεν κατάφερε να πάρει το 51%. Επειδή όμως ο Γιώργος, ο Κώστας, που ήταν δεύτερος, μάζεψε περισσότερους ψήφους ως δεύτερος, αλλά όχι ως πρώτος, από το Γιάννη. Γίνεται πρώτος. Θα γίνει πρώτος. Έτσι βγήκε. Αυτό, αυτό είναι. Ακολουθεί το πατερικό και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Αυτό. Ακριβώς. Και έτσι γίνανε εκλογές. Γίνανε εκλογές στην Αλάσκα. Ναι. Για, κατέβηκε η παλιά, η οποία έχει σχεδόν την έχουμε. Όχι σχεδόν, την έχουμε αποβάλει από το κόμμα. Ποια λες? Αυτή που ήταν μία που η οποία έβγαινε με, το, με τον Γκέιν τότε. Ναι, ναι, και η οποία είναι 85 ετών, ναι, πάμπλουτη, ναι, η οποία έχει σχέση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όσοι έχω σχέση εγώ με την Κινέζικη λογοτεχνία. Ναι. Και η πρώτη που την πέρασε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες δεν κατάφερε να εκλεγεί στη θέση της γερουσιαστού. Τι λες? Είναι ένα πολύ, είναι ένα πολύ διαβλητό σύστημα. Πώς το είπαμε, πώς το είπαμε, πώς λέγεται? Rank choice. Rank, είναι το rank, είναι η σειρά δηλαδή. Είναι, είναι δηλαδή, αν ο πρώτος δεν εξασφαλίσει το 50%, αφρίζουν το δεύτερο και είναι θέμα. Δηλαδή, συγγνώμη, μπορεί Τζόναθαν, μπορεί να βγει και ο τρίτος. Δηλαδή, αν όλοι ψηφίσουν για τρίτο, όλοι μαζί τον ίδιο πρόσωπο, μπορεί να βγει ο τρίτος. Αν συμπιέσει ο τρίτος να έχει περισσότερες ψήφους από τον πρώτο, ναι, θα μπορεί να γίνει ο τρίτος. Είναι ένα εντελώς παλαβό σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε ακριβώς για να. Είναι πολύ πονηρό. Για να νοθεύεται η Λαϊκή Βούληση. Αυτό έγινε πριν 15 χρόνια, δεν υπήρχε δηλαδή. Ναι, 12. Τώρα στην Αλάσκα, ναι, υπάρχει σε αυτές τις εκλογές, στις προκριματικές υπάρχει ερώτημα για να καταργηθεί. Ελπίζουμε να καταργηθεί, διότι δηλαδή είναι ό,τι πιο αντιδημοκρατικό υπάρχει. Τι λες? Δεν μπορεί τσο... ναι, ναι. Και ποιος ήταν ο νοσηρός νους που το σκέφτηκε? Καλά, η πολιτική μας αντίπολη δημοκρατική. 49,1% πήρε η δικιά μας υποψήφια, 41% η Μουρκός και ως δεύτερη. Και πήγε δεύτερη. Απλά είχε περισσότερες ψήφους ως δεύτερη. Ως δεύτερη, ναι, ναι. Μπράβο. Οπότε αναγκαστικά τι λέμε στους ψηφοφόρους? Μην ψηφίζετε καθόλου δεύτερο και τρίτο. Απλά μόνο τον πρώτο. Μάλιστα. Είναι ένας τρόπος να το ξεπεράσεις. Ναι, πραγματικά αυτά όλα που λέμε μπορεί να μπερδεύουν τους ακροατές. Το ξέρω, έχω προσπαθήσει πολλές φορές. Εμείς προσπαθούμε σαν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελληνικό Παράρτημα να ενημερώνουμε τους κυρίως τους Ελληνοαμερικανούς, γιατί κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να συμμετέχουν στα εκλογικά δρόμενα της Αμερικής. Είχαμε μεγάλη επιτυχία στις εκλογές του 20, εκεί που η Ελλάδα έβγαζε 4-5 χιλιάδες ψήφους, καταφέραμε να στείλουμε 35.000 παραπάνω, σε έναν πληθυσμό Ελληνοαμερικανών γύρω στα 180.000. Μιλάμε άνθρωποι υπάρχουν που έχουν 180... γυρίσει. Εγώ φεύγω στη Ζάκυνθο μεθαύριο για περιοδεία για Ελληνοαμερικανούς. Θα κάνουμε και άλλες περιοδίες σε άλλες περιοχές.
Κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι αλήθεια, έχουν πάρει σύνταξη. Για πες μας, Τζόναθαν, 180.000 θεωρούνται ότι είναι κατεκτήμηση. Οι περισσότεροι θα είναι στην Αττική, έτσι, στην Αθήνα βέβαια. Όχι, το ανάποδο. Περισσότεροι σε επαρχία. Α, όλοι μαζί είναι περισσότεροι. 120 ας πούμε σε επαρχία και 60 στην Αθήνα, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Και ακόμα και στην Αθήνα είναι εκτός αστικού ιστού. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους ψηφοφόρους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αλλά και στους Ελληνοαμερικάνους πολίτες, διότι λειτουργούμε το κέντρο βοηθείας, ένα αντίστοιχο ΚΕΠ που εξυπηρετεί Ελληνοαμερικανούς. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να πάρουν γύρω στις 80.000 κόσμο στο βοήθημα Τραμπ, το οποίο αν δεν είχε μεσολαβεί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν θα το είχε πάρει σχεδόν κανένα. Συγγνώμη, μπορείτε να εξυπηρετήσετε ακόμα και αν ένας σας πει ότι εγώ ψηφίζω δημοκρατικούς. Εντάξει, τουλάχιστον δεν θα του κλείσουμε την πόρτα, θα του πούμε 5 πράγματα. Το κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών είναι για Ρεπουμπλικανούς και μέλη του κόμματος. Όμως, στα πλαίσια της αλληλεγγύης θα βοηθήσουμε, θα δώσουμε μια κατεύθυνση σε όλο τον κόσμο να μπορέσει να, βέβαια, θα θέλαμε να γίνει μέλος του κόμματος, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Πάντως είναι σημαντικό. 180.000 ομογενείς μας ψηφίζουν στις Αμερικανικές εκλογές από την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη. Είναι της γενιάς του 60 που είχαν σοριδών πάει στην Αμερική. Έχουν γυρίσει και πολλών μάλιστα τα παιδιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αμερική. Η μισή οικογένεια στην Αμερική και η μισή στην Ελλάδα. Με αυτούς προσπαθούμε εμείς να έχουμε επαφή, να τους βοηθάμε σαν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έμπρακτα, όχι με λόγια, όχι, αλλά με έργα. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο στην Ελλάδα είναι το 865-876-8100, το οποίο λειτουργεί 9 με 5 το βράδυ, Δευτέρα έως και Σάββατο. Και λύνει πολλά θέματα, τα οποία η πρεσβεία είναι ή αδιάφορη ή μη ικανή, μια και δεν έχει ούτε φορολογικό τμήμα ούτε τίποτα. Τζόναθαν, για πες μας, από τις 180.000 που εκτιμάτε ότι είναι οι ομογενείς μας οι Αμερικανοί που ζουν στην Ελλάδα, πόσοι ψηφίζουν, καμιά 50, 60, 70? Όχι, όχι. Παλαιότερα, πριν ιδρυθεί το κόμμα, το παράρτημα του ελληνικού, το ελληνικό, σύνολο ψήφων που φεύγανε επιστολικά από την Ελλάδα ήταν 4-5.000. Μόνο. Στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σταθεύουν κυρίως στη Σούδα. Πόσοι Αμερικανοί ζουν μόνιμος στην Ελλάδα, περίπου? Υπάρχουν πολλοί τώρα πλέον που έχουν έρθει και χρησιμοποιούν την Ελλάδα. Και Αλεξανδρούπολη. Εμείς υπολογίζουμε γύρω στα 10.000 άτομα. Στην Αλεξανδρούπολη δεν μένουν. Δηλαδή και λόγω της δεν μένουν, είναι περαστικοί μόνο. Άρα Αθήνα και Κρήτη. Αθήνα και Χανιά. Και Αθήνα είναι περισσότερο μέλη της διπλωματικής αποστολής που είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν υπάρχουν πλέον οι βάσεις στο ελληνικό, ότι περισσότερο έχουμε στα Χανιά μια παρουσία. Αλλά εμείς καταφέραμε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στις εκλογές, όπως είπα, του 20, κάναμε 38.600, αν θυμάμαι καλά, νέες εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους. Ναι. Που θεωρούμε ότι όλοι ψηφίσανε Τραμπ. Και πρόκειται να πας έτσι tour ανά την Ελλάδα, εκεί που υπάρχουν? Εμείς τώρα, επειδή η προθεσμία για τις επανεγγραφές, γιατί κάθε εκλογές ξαναγράφεσαι όσον αφορά τους κατοίκους του εκλογικού, θέλουμε μέχρι τον Απρίλιο, αρχές Μαΐου, να έχουμε ξανακάνει δύο κύκλους περιοδιών σε όλη την Ελλάδα, να κάνουμε εκδηλώσεις, όπως θα μιλήσουμε για φορολογικά θέματα. Τώρα θα μιλήσουμε στις 18 του μήνα στη Ζάκυνθο, για θέματα φορολογικά, για θέματα ασφαλιστικά, διότι υπάρχει τεράστια έλλειψη ενημέρωσης στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλων αυτών των ομογενών. Και σαν κέντρο βοηθείας είμαστε σε άριστη κατάσταση, διότι έχουμε εθελοντές φοροτεχνικούς που ασχολούνται με αμερικανικά θέματα, μέχρι και ποινικά θέματα κάνουμε. Άρα. Υπάρχει πλήρης, δηλαδή, υποστήριξη. Εντάξει, είναι λογικό και λόγω του επαγγέλματός μου δικηγόρο, θα έχω οργανώσει έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση και βοήθεια σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά Αμερικανούς πολίτες. Τζόναθαν, για να γυρίσουμε τώρα στις εκλογές, να σε ρωτήσω κάτι. Στις εκλογές.
αυτές οι εκλογές νομίζω ξεκαθάρισαν οι προκριματικές ότι θα είναι από τη μια μεριά ο Τραμπ και ο Μπάιντεν αρκετά νωρίς, έτσι, δηλαδή σπάνια. Ναι, το θέμα, ναι, πράγματι είναι νωρίς. Και αυτό οφείλεται στη δυναμική του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και από την άλλη, από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά στην αδράνεια του Δημοκρατικού. Διότι μπορεί μεν η Δημοκρατική, ο κ. Μπάιντεν να κέρδισε τις προκριματικές εκλογές, αλλά έτρεχε χωρίς αντίπαλο και ο αριθμός των ψήφων που πήρε ήταν πολύ δυσανάλογος, πολύ κατώτερος αυτό που είχε πάρει ο ίδιος οι προηγούμενοι υποψήφιοι σε προηγούμενες. Δηλαδή υπάρχει μια απάθεια στο Δημοκρατικό Κόμμα, η οποία μέχρι στο Μίσιγκαν εμφανίστηκε σε αρνητική ψήφο. Δηλαδή ψηφίσαν τον κανένα, όπως ακριβώς συνέβη στην Νεβάδα με την κυρία Χέιλι. Αν θέλεις μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι έγινε στην Νεβάδα. Είχαμε δύο παράλληλες εκλογές στην Νεβάδα, οι οποίες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα μετρήσει μόνο το σύστημα κόκκους. Αυτό που εξηγήσαμε πριν. Συγγνώμη Τζόναθαν, έχουμε και μία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τάιτους. Η Τάιτους είναι του Ρεπουμπλικού στην Νεβάδα ή κάνω λάθος? Όχι. Η κυρία Τάιτους είναι του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά είναι ελληνικής καταγωγής. Αλλά είναι στην Νεβάδα. Στην Νεβάδα είναι η Τάιτους. Α, είναι του Δημοκρατικού. Ναι. Συγχωρείτε, απλά είχαμε λίγο φασαρία. Λίγο. Εδώ μετακινούμε. Δεν περάζει. Λοιπόν. Μ' αρέσουν τα ζωντανά. Λοιπόν, και. Στην Νεβάδα, λοιπόν, συνέβη το εξής περίεργο. Υπήρχαν δύο εκλογές με μία μέρα διαφορά. Μία ήταν επίσημη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η οποία γινόταν με το σύστημα κόκκους. Δηλαδή, εμφανιζόμαστε τα μέλη του κόμματος με τις ταυτότητές μας στα κομματικά γραφεία. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 6 Φεβρουαρίου. Στις 7 Φεβρουαρίου γινόταν γενικό primary, ψηφοφορία. Ακριβώς για μεν το Δημοκρατικό Κόμμα έγκυρη, που κατέβαινε ο Biden, και γινόταν για το Ρεπουμπλικανικό, θα πω unofficially, δεν μετρούσε ως αποτέλεσμα για τους αντιπροσώπους του συνεδρίου. Mm. Εκεί λοιπόν η κυρία Χέλη κατέβηκε και έχασε με 67% στον κανέναν. Δηλαδή υπήρξε κίνημα στην Νεβάδα, αφού τέλος πάντων μας βάλανε ένα primary για δεύτερη φορά, θα πάμε και θα ψηφίσουμε τον κανέναν. Και η κυρία Χέλη έχασε από τον κανέναν. Mm. 33% η κυρία Χέλη, που δεν κατέβαινε ο Τραμπ εκεί, και πήρε 67% κανένας. Αυτό βέβαια δείχνει τη δυναμική που έχει ο Τραμπ, γιατί λόγω του Τραμπ συνέβη αυτό, έτσι. Βέβαια. Και δεν το ζήτησε ο ίδιος ο Τραμπ. Όχι, αυτό έγινε από έναν δημοσιογράφο, συνάδελφό σου στην Νεβάδα, ο οποίος λέει εντάξει, δεν θα χαρίσουμε και την νίκη στη Ραχαέλη, θα κάνουμε ένα grassroots movement, ένα κίνημα από το λαό, να βγάλουμε τον κανέναν. Το ίδιο περίπου συνέβη στον κύριο Biden στο Μίσιγκαν. Και θα το εξηγήσω γιατί αυτό, διότι στο Μίσιγκαν υπάρχει πολύ μεγάλος μουσουλμανικός πληθυσμός, ο οποίος παραδοσιακά στήριζε το Δημοκρατικό Κόμμα, ήταν έξαλλη με το γεγονός ότι ο Biden δεν καταδίκαζε την εισβολή, κατοχή, όπως θέλετε να πείτε, του Ισραήλ στην Γάζα. Δηλαδή αυτή είναι προ-Χαμάς, είναι υπέρ της Χαμάς. Αυτό και. Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Biden, ο Τραμπ είναι υπέρ της Χαμάς? Όχι, εμείς είμαστε ξεκάθαροι, αλλά ξέρετε τι, πολιτικά. Το Δημοκρατικό Κόμμα βασίστηκε στη μουσουλμανική ψήφο και στην αντιεβραϊκή. Βέβαια ήταν ένα θέμα, το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίχθηκε και από την εβραϊκή ιντελιγένσια. Εμείς αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε υπέρ του ενιαίου του κράτους του Ισραήλ, δηλαδή δεν τίθεται. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο χαστούκι στο Δημοκρατικό Κόμμα, διότι πέραν το ότι το Μίσιγκαν είναι swing state. Δηλαδή σε μια εκλογή ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους, σε άλλη εκλογή ψηφίζει Δημοκρατικούς, έτσι. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι μπορείς μεταξύ εκλογών να αλλάξεις
προτίμηση κόμματος. Για πες μας, Τζόναθαν, τα τελευταία 30-40 χρόνια υπάρχουν πολιτείες που βγάζουν συνεχώς δημοκρατικούς και πολιτείες που βγάζουν συνεχώς ρεπουμπλικάνους. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο ποιες είναι οι πολιτείες. Ναι. Από Ρίγαν και μετά, η Καλιφόρνια έχει γίνει μπλε. Επίσης είναι... Όμως αυτό αρχίζει και αλλάζει, διότι υπάρχει τεράστια αντίδραση, υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια, ναρκωτικά. Το θέμα της λαθρομετανάστευσης είναι ένα... και η Καλιφόρνια είναι μια χρεοκοπημένη πολιτεία. Και κάπου άκουσα, Τζόναθαν, πες μου, κάπου άκουσα ότι οι ίδιοι οι πρώοι μετανάστες που έχουν νομιμοποιηθεί είναι εναντίον, είναι εναντίον των καινούργιων μεταναστών. Βέβαια, δεν το καταλαβαίνετε. Ναι, εντάξει, αλλά δεν... κοινωνιολογικά. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν ακούγεται καλά. Πήρα, δεν θέλω να μπουν άλλοι, διότι οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται αυτή τη στιγμή στην Αμερική, εγώ θα αφήσω το εν τρίτον που είναι κακοποί. Αφήστε το αυτό. Εγώ δέχομαι για τις ανάγκες της ζητήσεως, τα 2/3 αυτών των μεταναστών έρχονται για μια καλύτερη τύχη. Αυτοί οι μετανάστες θα πάνε να δουλέψουν στη Wall Street. Όχι. Θα δουλέψουν, θα πάρουν τις δουλειές, φθηνότερες δουλειές, ήδη... θα δουλέψουν ανασφάλιστοι, θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, γιατί ο καθένας έρχεται και θα πλήξουν τις θέσεις εργασίας των ήδη παλιών μεταναστών. Και χτυπάνε τη βάση του Δημοκρατικού Κόμματος, που είναι οι μαύροι και ήταν παλιά οι Ισπανόφωνοι. Αυτή τη στιγμή οι μαύροι, εκεί που είχε αποδοχή 90% το Δημοκρατικό Κόμμα, βέβαια αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση, γιατί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι που απελευθέρωσε τους μαύρους από τη σκλαβιά, αλλά το ξεχνάνε αρκετοί μαύροι. Τέλος πάντων, αυτό οφείλεται στην μεταστροφή που έκανε. Και η Κλουξ Κλάν ιδρύθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ήταν παρακλάδι. Αυτά είναι παλιές ιστορίες. Μέχρι τη δεκαετία του 60, μετά το γύρισε. Κατόρθωσε με τον Κένεντι και το γύρισε, έτσι. Ναι, αυτή ήταν η επιτυχία του κόμματος του Κένεντι, ο οποίος πήρε ένα κόμμα το οποίο παρέπε μεταξύ ρατσισμού και ξενοφοβίας και το μετέτρεψε. Ναι, σωστό. Πολιτικά ήταν ένας πανέξυπνος ηγέτης. Από μια πάμπλουτη και πολύ δυνατή οικογένεια, αλλά δεν ήταν, ήταν λίγο μαύρο πρόβατο όντας καθολικός σε σχέση με την τότε αμερικανική ύλη. Αλλά και γι' αυτό ίσως και πάει τόσο καλά και ο ανιψιός του τώρα στις εκλογές. Ο οποίος είναι γιος του Ρόμπερτ, του δολοφονημένου του άλλου του αδελφού. Γιος του Ρόμπερτ και του εισαγγελέα και ανιψιός του δολοφονημένου πρόεδρου. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, η αμερικανική πολιτική θα χαρακτηρίζεται από ένα πράγμα και θα πρέπει να το αντιλαμφθούμε. Η Αμερική είναι μια τεράστια χώρα. Έχει 220 τώρα με τους λαθρομετανάστες 240 εκατομμύρια κατοίκους και ακριβώς λόγω της ακομόνωσης... 340. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Γλώσσα λανθάνουσα, δεν τίμουν σε αυτό χωρό όλη μέρα. Οπότε θα μου δικαιολογήσετε ένα λάθος. Λοιπόν, είμαστε σύν 20 εκατομμύρια. Είναι μια χώρα στην οποία πολύ εύκολα μπορείς να γνωρίσεις τον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί είναι αχάνιες. Σωστό, όπως αχανής είναι και η μην ρωσική ομοσπονδία, πλην όμως δεν είναι τόσο πίκτο κατοικημένη όσο είπα. Σωστά. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, της είπα, να αγνοήσεις το τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη και να ασχοληθείς με τα δικά σου. Ακριβώς γιατί είναι τόσο αχανής και τόσο μεγάλη, η Αμερική ουσιαστικά ισούται πληθυσμιακά με την Ευρώπη, αλλά γεωγραφικά έχει πολύ μεγαλύτερο χώρο. Σωστά. Οι εκλογές λοιπόν στην Αμερική, θυμίζουμε και για να κάνουμε την σχετική ανακεφαλαίωση, ρυθμίζονται από τους εκάστοτε νόμους κάθε πολιτεία. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ομοσπονδιακό εκλογικό σύστημα που να λέει όλοι και μετά, θα πρέπει να πηγαίνουμε. Και μετά, Τζόναθαν, αθροίζουμε τι έγινε σε κάθε πολιτεία, σε κάθε διαφορετικό ακριβώς σύστημα. Αθροίζουμε τους εκλέκτορες. Ναι. Άλλοι εκλέκτορες έχουν βγει με πλειοψηφικό, δηλαδή ο ένας πήρε μια μονάδα παραπάνω παίρνει όλη την πολιτεία, άλλες γίνονται με αναλογικό. Δηλαδή πήρε στο 50%, θα πάρει στο 51% των εκλεκτόρων. Η κάθε πολιτεία έχει τα δικά της. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα και αυτό δημιουργεί μια ασάφεια στους εξωτερικούς παρατηρητές. Εμείς
επειδή κάνουμε εγγραφές σε πολλές πολιτείες, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε πολιτεία. Δεν κρύβω βέβαια ότι εμάς οι εγγραφές είναι σε συγκεκριμένες πολιτείες όπου υπάρχει έντονο το ελληνοαμερικανικό στοιχείο. Δηλαδή στη Μοντάνα έχουμε έναν εγγεγραμμένο ψηφοφόρο από Ελλάδα, τον Ομιλούντα. Δεν έχουμε άλλον. Αλλά στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα γίνεται χαμός. Λοιπόν, και στο Σικάγο. Θα ξαναμιλήσουμε όμως πηγαίνοντας για τις εκλογές. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που εμείς ελπίζουμε είναι ότι αυτές οι εκλογές πρέπει να αφαιθεί να μιλήσει ο λαός. Όχι το βαθύ κράτος, όχι τα οικονομικά συμφέροντα και όχι η ελίτ, διότι η παραμονή της Αμερικής ως ηγέτιδος δύναμης με την καλώς νοούμενη έννοια της χώρας που προάγει την ελευθερία προϋποθέτει ότι αυτές οι εκλογές θα είναι άδολες, ανώθευτες και να τηρηθεί το Σύνταγμα και οι νόμοι των πολιτιών. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις να ψηφίζεις χωρίς να επιδεικνύεις την αστυνομική σου ταυτότητα. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε εντελώς δεδομένα στην Ευρώπη, τα οποία όμως σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ δεν είναι τόσο δεδομένα. Και βλέπουμε τρελές διπλό, τριπλό, τετραπλό, πενταπλό ψηφίες και πράγματα που εάν τα δει ένας μέσος Ευρωπαίος θα πει «Μα έχουν τρελαθεί αυτοί και στην Αμερική και ψηφίζουν». Και αυτό βέβαια είναι και ένα θέμα για την επιστολική ψήφο, η οποία εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα, η οποία έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Και σημειώνω ότι η Γαλλία που εφήρμοσε την επιστολική ψήφο μετά από τη λαϊκή κραυγή αναγκάστηκε να την πάρει πίσω. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ακριβώς λόγω, λόγω νοθείας. Μην ξεχάτε ότι η Γαλλία έχει και πολλές υπερπόντιες κτήσεις. Σωστό. Έχει την Πολυνησία, έχει πάρα και πολλές. Μην το ξεχάσω, Τζόναθαν, έχεις πει, το κρατάω αυτό, ότι αν εκλεγεί ο Τραμπ θα σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι που συμμετέχει ή τουλάχιστον έχει κάποια σχέση με Αμερική. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πόλεμος ή κρίση στην οποία να μην προέρχεται από το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Και αυτό δεσμεύομαι εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος ότι όλα θα σταματήσουν και αυτό που αφορά και τον ελληνικό λαό θα σταματήσει επιτέλους και αυτή η τρελή επιθετική πολιτική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, η οποία εάν η τότε κυβέρνηση το 19 είχε δεχθεί την πρόταση Πομπέο Παύλα Τραμπ, θα είχε ναι, αλλά για να λέμε και το στραβού το δίκιο, ο Ερντογάν ηρέμησε επί Μπάιντεν, επί Δημοκρατικού έχει ηρεμήσει. Με συγχωρείτε, αν δείτε τις χθεσινές του δηλώσεις θα φρίξετε. Ο Ερντογάν είναι αρκετά πονηρός και είναι ένας ηγέτης, το λέω ηγέτης, ο οποίος σκέφτεται τα καλά του λαού του, τα οποία δυστυχώς δεν συμπίπτουν με τα συμφέροντα της Ελλάδας, ούτε τα συμφέροντα της Αμερικής, γιατί η Τουρκία θέλει να γίνει μια περιφερειακή δύναμη, κάτι που εμείς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν το θέλουμε με ωραία. Τίποτα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί μας τελείωσε ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζόναθαν. Να έχει καλά την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.